παίζω εδώ πέρα, παιδί μου, δεν έχει καν νερό στο κούλιο σπα. Ρε, δεν πλήρωσα το νερό, το κερατό μου. Πώς θα κάνουμε relax, χωρίς νερό. Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου, κι αυτό είναι μείο μου, κι αυτό είναι μείο μου. Σου δείξα πως είσαι εσύ το πάθος μου, κι αυτό είναι λάθος μου, κι αυτό είναι λάθος μου. Τι έκανες πάλι στην Αλβανία? Τι έκανα, ταραχή. Τι? Ταραχή, ταραχή. Ταραχή. Παιδιά, έκανα ένα τραγούδι που το είχα κάνει το 92. Το τραγούδι «Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ πολύ». «Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ πολύ, ζητάς ένα σου φιλί». Μετά από 26 χρόνια λοιπόν, με κάλεσε ο Ντέιβις. Ποιος είναι ο Ντέιβις? Ήταν στο Fame Story 4, τον είχα μαζί μου 3 χρόνια και το λέω επειδή εδώ έχουμε λίγο πρόβλημα τώρα. Ξέρεις, γενικά υπάρχει έτσι bullying κτλ. Να πας στη χώρα σου εκεί, στην Αλβανία, να γίνεις φίρμα. Εδώ και 7 χρόνια έχει γίνει το πρώτο όνομα. Έλα, ρε, στην Αλβανία. Παιδί. Λέω, μ' αγαπάς, αγαπώ πολύ. Ηλίας Φιλιππουλάκης Τσιόλης. Κομματάρα, ναι, τώρα, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Ναι. Και πήγα εκεί, έκανα μια εκπομπή μαζί με τον Ντέιβις, κάναμε 82%. Έλα, ρε, πάθαρα, τίσω και το στούντι. Κάνω ένα βιντεοκλίπ εκεί. Και βγαίνει στον αέρα και σε 6 εβδομάδες μέσα έχει κοντεύει τα 3 εκατομμύρια views. Λεφτά έχεις βγάλει. Λένε ότι είσαι λίγο σφιχτός. Όχι μωρέ, εγώ τα... Έχουν λάδια τα χεράκια μου, τα παίρνω τα λεφτά και τα δίνω. Γιατί έχουμε και πολλές υποχρεώσεις, βοηθάμε και πολύ κόσμο, έχουμε μεγάλη οικογένεια, έχουμε πολλούς φίλους. Με τη Ζώζα πώς είναι οι σχέσεις? Είμαστε καλά, όμως υπάρχει έτσι μια πίκρα σε όλο αυτό που συνέβη κάποτε. Πικράθηκες αυτό που έγινε τόσο Αρναούτογλου? Μόνο πικράθηκα, τίποτα άλλο. Έκλαιγα την ώρα που έβλεπα την εκπομπή και δεν ήξερα για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Αυτό το γιατί. Και μετά από λίγες μέρες έφυγε και η μανούλα σου. Έγινε και αυτό. Στεναχωρήθηκε η μητέρα σου με όλη αυτή την ιστορία? Ναι, σίγουρα, γιατί η μητέρα μου, εντάξει, ξέρει την αλήθεια. Να σου πω, η μικρή, γιατί λέγεται μεταξά, το έχει πανταζεί. Όλα τα παιδιά θέλουν να αποδείξουν στους γονείς και ειδικά ο μπαμπάς είναι πιο διάσημος, αγαπητός τόσα χρόνια. Σου λέει, μπαμπά, εγώ θα κάνω το δικό μου. Δεν όμως στεναχωρήθηκες που δεν πήρε το πανταζί? Παιδί μου, η ταυτότητα γράφει Παγκοζίδη. Τρώει άγριες κριτικές, γιατί ψιλογένει ψιλογεμίες στο Instagram. Σε έχεις πει κάτι γι' αυτό εσύ? Όλα αυτά νομίζω είναι Αμερικανίες. Τώρα νομίζω έχεις ψιλοσημαζευτεί λιγάκι. Νομίζω, δεν ξέρω. Τις έβαλες χερί? Όχι μωρέ, απλά τις μιλάω. Με ζηλεύεις για το τίποτα κι όλα μου τα βλέπεις υποκά. Μα στο λέω δεν τρέχει τίποτα κι αν δεν με πιστεύεις. Πόσο χρονών είσαι? Να τα πω. Ό,τι γουστάρεις. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ηλικία. Έλα ρε Παντάζη, έλα. Κάνεις για σένα πράγματα? Πολλά. Γιατί έβαλες μαλλιά κάποτε? Γιατί έπρεπε να βάλω, γιατί είμαι καλλιτέχνης. Γιατί προσέχω τα δόντια μου, βάζω τις κρεμούλες μου. Τώρα είμαστε εδώ σήμερα. Πού είναι το νερό, παιδιά? Το νερό. Μαλλί το βαφείς? Κοίταξε να δεις, επειδή έβαλα μαλλιά, όταν βάζεις μαλλιά, τα παίρνουμε από πίσω και τα βάζουμε μπροστά. Εκεί, αυτά είναι μαύρα. Δεν ασπρίζουν ποτέ. Όμως εδώ δεξιά-αριστερά έχω κάτι ασπρούλες. Okay. Καμιά φορά ρε παιδιά, δύο πινιελιές τις ρίχνω. Ναι, γιατί πολλοί το κρύβουνε. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Έλεος. Φαίνεται. Καλλιτέχνης είμαι και μπότοξ θα κάνω αν χρειαστεί. Ή μια πλαστική. Να σου πω, Βιάγκρα έχεις πάρει? Ποτέ. Βιάγκρα είστε εσείς. Παναγία μου. Τα καλά. Γυναίκες μου. Να με φάνει κακούρια. Με πόσες Λευτέρη? Δεν μετράω, δεν έχω. Είναι περίπου λέμε τώρα, αν μπορώ να πω έναν αριθμό. Σαν Λευτέρης, άρεσα στο σχολείο. Ναι, πολύ. Ναι, με στείλανε τα κορίτσια, δεν βγαίναν στο ραντεβού. Πόσες χιλιάδες Λευτέρη. Αλλά μετά που έγινα τραγουδιστής, είχα τα καλά μου, τα τυχερά μου. Χωρίς σεξ. Νομίζει κανείς δεν μπορεί, νομίζω. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Και αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, σεξ είναι. Α, ναι. Βέβαια. Ακόμα και αυτό. Εγκεφαλικό. Μπράβο. Συζητάμε και σε βλέπω καμιά φορά και κάνα πονηρά, ξέρεις, ρίχνω καμιά ματιά και αυτό σεξ λέει. Και μένω εγώ πίσω σε μια γυναίκα, σαν και σένα θέλω άλλες 10. Τώρα βγαίνω, πίνω και τα σπάω και καλά περνάω. Θες να
να γίνεις πάλι μπαμπάς. Το έχεις σκεφτεί. Άμα θέλει ο Θεός. Λεπά. Λεπά. Ξαναχτυπά. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι δεν παντρεύτηκες ποτέ. Δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Δεν έκατσα. Ξέρω εγώ. Πήγα αραβωνιάστηκα 2-3 φορές. Έφτασα στο σημείο που πέρασα και μέρες. Και κάπου στράβωνε. Όχι εγώ. Στρίβει για το αραβόνα. Για λες. Κοπέλες. Μπα. Γιατί όμως, ξέρεις. Γιατί εγώ δουλεύω όλο το 24ωρο. Πολλές φορές, ας πούμε, δίνω και ένα δίκαιο στη Ζόζα. Θυμάμαι, ας πούμε, ήταν στην κουζίνα, μαγείρευε για να φάω και τα λοιπά. Άκουγε πάνω που μίλαγα τα ραντεβού μου και αυτά. Άκουγε τη φωνή μου. Και δεν με έβλεπε. Το κορμί της με έχει αρρωστήσει. Έχουν κάνει κάποιο extreme πέσιμο γυναίκες που θυμάσαι. Ναι, έχουν συμβεί αυτά στο διγύρινο. Ειδικά στο διγύρινο της Παλάς. Τι γινόταν, ε. Εντάξει, μου την πέφτανε με όμορφο τρόπο. Και καμιά φορά. Έχει τύχει με θαυμάστρια να γίνει σκηνικό. Έχει τύχει. Στο καμαρίνι. Μ' άρεσε πολύ, ρε παιδί. Ναι. Πολύ. Εντάξει, οκ, δεν είναι κακό. Ελεύθερος είσαι. Στο καμαρίνι. Στο καμαρίνι μετά που τελείωσε η δουλειά. Τι με ρωτάς, μεσημεριάτικα. Νερό, φέρτε λίγο νερό ρε παιδιά. Να την πνίξω να σταματήσει να ρωτάει. Βασανίζομαι. Όλα μου δεν το μ' αγαπάς, λίγο να κλείσουμε τώρα. Μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ πολύ. Τι ζητάς. Ένα σου φίλι. Σ' έχω τόσο ερωτευτεί. Η καρδούλα μου η τρέλη. Θα ραΐσει σαν γυάλι. Γιατί σ' αγαπώ πολύ. Μ' αγαπάς. Πολύ.